Καλησπέρα λοιπόν από το Δημοτικό Γήπεδο Σερών, όπου σήμερα Κυριακή 23 Μάρτη για την 25η αγωνιστική ο Εθνικός Γαζόρου Σερών υποδέχεται την ομάδα της Κέρκυρας, που η κανονική της ονομασία είναι κανονικά θετικός όμιλος Κασιόπης μετά τη συγχώνευση. Ένας παλιός γνώριμος στον πάγκο της Κέρκυρας, της ομάδας της Κέρκυρας, ο Μιχάλης Γρηγορίου, πρώην προπονητής του Πανσεραϊκού. Διαιτητής λοιπόν του σημερινού αγώνα είναι ο κ. Σημάκης Απόστολος, με πρώτο βοηθό τον κ. Κελάζογλου Γιώργο και δεύτερο βοηθό τον Γούτα τον Στυλιανό, άπαντες από το σύνδεσμο Χαλκιδικής. Τέταρτο διαιτητή είναι ο κύριο Ισαάκ Τσακαλίδη τη Χαλκιδική και αυτό ο παρατηρητή είναι ο κύριο Κοστούδη Χαράλαμπο του Συνδέσμου Μακεδονία. Ο Μάξο Κατσαβάκη λοιπόν κατέβασε κάτω από το δοκάρι για τον Ιωτο Μέλκα, δεξί μπακ τον Χριστόφορο τον. Αριστερό μπακ μάλλον τον Χριστόφορο τον Τζουβαλτσί τον Νεαρό. Δεξί μπακ βλέπουμε ότι σήμερα έχει κατεβάσει το Χρήστο το Γκαράμπελα στο δυτικό αμυντικό δίδυμο. Είναι ο Χρήστο Κουκόλη μαζί με τον άλλο τον νεαρό του Ανέστο Παναγιωτίδη. Για να δούμε αυτή τη φάση τώρα, βγαίνει ο Λίσο Μέλκας, μπλοκάρει την μπάλα σταθερά, αφήνει κάτω, στρατάει μπάλα για τον αρχηγό και σήμερα τον Τάσο το Δέντσα. Λοιπόν, στο κέντρο τα δύο μυντικά χάφη είναι ο Τάσο Δέντσα, ο αρχηγός. Ο συνήθως ένα offside τώρα σηκώνει εδώ, ο δεύτερος έτσι συνέλαβε τον Ιβάν τον Αστέφη σε θέση offside. Λοιπόν, λέγαμε πριν, ο σωματικά χάφ, ο Μιχάλης ο Χατζηδημητρίου, ο Τάσος Δέντες. Λίγο πιο μπροστά βλέπουμε σε ένα ρόλο το Δημήτρη του Γαϊδαρτζή και το νεαρό τον Νικολίτσα. Ξεκίνησε σήμερα εκεί το Σπύρο τον Νικολίτσα, ο Μάκης ο Κατσαβάκης, ο κότς του Εθνικού Γαζόρου. Επιθετικό δίδυμο, φυσικά αφορπορθυμένος ο Ιβάν Αναστεύσκη, ο Σκοπιανός. Μαζί με τον Νταβόρ τον Σκέργιαντς που έχει τώρα την μπάλα, αλλάζει παιχνίδι, πίσω η μπάλα, Κουκόλης γεμίζει βαθιά για τον Χριστόφορο τον Τζουβαλτσίδη. Λέγαμε λοιπόν επιθετικό τρίδημο ή τετράδημο, γιατί βλέπω τον Γαϊδαρτζή λίγο πίσω από τον καθαρό φόρο όπως φαίνεται, τον Ιβάλ τον Αστεύσκη, τον το Γαϊδαρτζή. Δεξιά είπαμε στο δεξί άκρο ο Νταβόρος Κέρδιανς και από αριστερά βλέπω και τον νεαρό τον Νικολίτσα, τον Σπύρο Νικολίτσα να καλύπτει την αριστερή πτέρυγα. Δηλαδή παίζει με ένα, μπορώ να πω 4-2-4, 4-3-3. Είναι λίγο πιο πίσω ο Δημήτρης ο Γαϊλιαρτζής από τον Ιβάν τον Αστεύσκη. Αυτά για την αρχική δεκάδα. Ενώ τώρα φεύγει ο Κρέσιτς για να δούμε, ναι, για τον Γαϊλιαρτζή κάνει το κοντρόλ, του φεύγει μπάλα. Λοιπόν, στον πάγκο ο Μάκης Κατσαβάκης έχει τον Σπύρο του Παθανασίου, τον Αλέξανδρο τον Μηταλίδη, τον Γιάννη τον Νέδο, τον Αλέξανδρο τον Ατσόπουλο, τον Σωτήρη τον Κωνσταντίνη τον Γιατρό, τον Επανεμαζόμενο, τον Γιώργο τον Βασιλείο και τον Αλεξάνδρο τον Σέρνιτς. Από την άλλη πλευρά, είπαμε ο Μιχάλης ο Γρηγορίο, προπονητής του αθλητικού ομίλου Κασιόπης, η Κέρκυρα πιο γνωστά. Θεματοφύλακας είναι ο Σπύρος ο Βρονταράς, είναι στον πάγκο ο πρώην δικός μας εδώ, Σεραίος, του Πανσεραϊκού, ο Φώτης ο Κωνσταβασίλης. Παναγιώτης Βλάχος, Στέλιος Μαραγκός, Αριστείλης Καραγιανίδης, Σεμπάσια Ναγιάρ, Δημήτρης Καραδέμητρος, Γκόμες, ο Αλέξανδρος Κόντος, ένας άλλος προεδρικός μας του Πανσεραϊκού, το σημάδι ψώλος εκεί ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο Χερόν Μπεργιάν, Δημήτρης Απτάκης και ο Ζόραν ο Μπαλντοβαλίεφ. Είναι η αρχική βασική δεκάδα για την ομάδα της Κέρκυρας. Στον πάγκο τώρα είπαμε και πριν ο Φώτης ο Κωνσταβασίλης, πρώην δικός μας του Πανσεραϊκού, ο Γιώργος ο Παρασκευαίδης, ένας άλλος εδώ δικός μας του Πανσεραϊκού, Νίκος Κετικός, είναι ο Τσαουσάι ο Λίρ, στον πάγκο και αυτός, ο Παπάς, ο Γιουστοκώστας και ο Γεωργακόπουλος. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό αυτή την ώρα, ένα φάουλ εκεί. Βοηθέ, πες τον διαιτή να τρέξει λίγο, βρε, ήλος τον έπιασε. Ένα μέτρο πάνω πάει και ένα κάτω του πέραν την κουράπη. Λοιπόν, μας έχει συνηθίσει ο Μάκης ο Κατσαβάκης σε αυτές τις αγωνιστικές με νεαρούς παίχτες, φρασκάρει την ομάδα να βλέπει, να καταμετράει. Έτσι λοιπόν σήμερα ξεκίνησε από την αριστερή πτέρυγα
από ό,τι έχει μέχρι στιγμής είναι κάτι σαν αριστερό χαφ, αριστερό εξτρέμ. Τρεσίπτερικα ο νεαρός ο Σπύρος ο Νικολίτσας παίζει λίγο ή δίπλα. Ο Δημήτρης ο Γαλλιονής παίζει ή δίπλα στο Νιβάλτο Ναστεύσκι ή λίγο πίσω του. Δεξιά είπαμε ο Σκέλιος και αριστερά έτσι βγαίνει από εκεί ο Σπύρος ο Νικολίτσας. Μιχάλης Χατζηδάκης την μπάλα, ωραία μπαλιά αλλάζει απέναντι για τον νεαρό, τον Χριστόφορο Τσουβαλτσίδη. Η μπάλα σπέχτης της Κέρκυρας εκεί με τον Ναγιάρ Μαραγκός. Πίσω η μπάλα στο Σπύρο το Βρονταρά. Διώχει αυτός με ένα μακρινό βολέ. Η μπάλα είναι στο Καράμπινα τώρα εκεί, την ελέγχει. Αποκρίνει όπως όπως όμως η μπάλα πάει στην παίκτη του Εθνικού Γαζόρου, στους Χέρκυρας. Εκεί ο Τάσο Δέντσας παλεύει. Η μπάλα είναι στο Ναγιάρ για την Κέρκυρα. Για να δούμε. Η μπάλα πάει τώρα στον Καραδάμητρο, πάει να σουτάρει μπαλιά. Φάουλ είναι αυτό, πρέπει να σφυρίξει εκεί ο κύριο Σιμεάκης. Ένα φάουλ. Πάνω στο σπίτι είναι η πολίτσια. Δεν σας και ο αρχηγός. Κατεβάζει την μπάλα. Την παλιά εκεί για τον Νικολίτσα, δεν πρόλαβε. Πιο γρήγορος ο Βλάχος, ο αμυντικός Κέρκυρας. Το πλάγιο νάω τώρα για τον Εθνικό Γαζόρο Σερών. Εκεί με τον Τσουβαλτσίδη. Σημεία βλέπετε εδώ, έτσι. Όλη τη σεζόν είχαμε τη σημεία μπροστά. Μάλιστα, σημειώνω και αυτά. Τα έχουμε ξαναπεί. Και στους Καράμπελας. Σε ρόλο δεξί μπακ σήμερα για τον Ιβάν τον Αστεύσκη. Εκεί η μπάλα βγαίνει out. Πολύ λίγος κόσμος και σήμερα. Αδιάφορο που να πούμε το μάτς. Σχεδόν άδειες οι κερκίδες. Και ο Βρονταράς. Αργά αργά μπορούμε να πούμε. Την μπάλα στο Ραπτάκι και ο Ραπτάκης πάλι στο Βρονταρά που αλλάζει παιχνίδι από δεξιά στο Βλάχο. Όχι στο Βλάχο, στον Καραγιαννίδη. Βαθιά παλιά το Καραγιαννίδη, φεύγει μπάλα εκεί. Ένα σου πήγε να κρεμάσει τον ίδιο τον Μέλκα που είχε βγει κάπως στο ύψος της γραμμής της μικρής περιοχής από τον Καραδέμητρο. Ο Καραδέμητρος λοιπόν το ελεύθερο τώρα στο γραμμή της μικρής περιοχής από τον Λίετο Μέλκα. Γίνει το λάθος εκεί. Είναι ο Καράμπελας. Σέντρα από κρίνια μπλητική. Το μεγιωτήρι εκεί, αυτό που είναι φάουλ. Θα σου δίνει παλεύει εκεί. Χατζίνο τρίο. Ο νερός έχει σταθεροποιηθεί. Πέφτει χαλάρα στο σπίτι. Σε αυτή τη σεζόν, όπως λέμε, προσφυγικά. Ένα φάουλ εκεί τώρα. Πάνω στο νεαρό, το σπίτι του Νικολίτσα. Ένα φάουλ που έκανε ο Μπεργιάν χερόν, αλλά ο Λίτης φάνηκε σχεδόν φάουλ, πάντως. Για να δούμε και αυτή τη φάση εδώ. Νικολίτσας, νεαρός πληροσύνης, αλλαγή πυρνιδιού από τον Δάσο Δέντζα. Τον αρχηγό, με τον Κρίκνας, πρέπει να δώσει δεξιά στον Καράμπελα, όπως και δίνει. Πάει να κάνει σέντρα από κρούνα εκεί η αμυντική της Κέρκυρας. Αλλάζει παιχνίδι. Ο Γκόμες. Η μπάλα είναι. Η μπάλα πήγε στο Μπαλτογαλίεφ και το γκολ. Το γκολ. Ένα περίεργο γκολ μπορούμε να πούμε.
από τον Μπαλτοβαλίεφ, από τον Σόρο Μπαλτοβαλίεφ. Στο 16ο λεπτό λοιπόν, περίεργη φάση, εφηδιάστηκε ο Ελίας ο Μέλτας, ο Γαζόρο, και έρχεται 0-1.